μηνύματα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμα μια υστέρηση στο Πασόκ αυτές τις 15 μέρες. Πιστεύετε ότι είναι αρκετές για να αλλάξει το κλίμα και να κλείσει αυτή η ψαλίδα? Το Πασόκ μπορεί και πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα. Πιστεύουμε στη νίκη και στην πρωτιά, γιατί μόνο το Πασόκ και ο Βαγγέλης Βενιζέλος μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτή την ευρύτατη συμμαχία, συνεργασία που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος για να προχωρήσει μπροστά. Μία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, μια συνεργασία των δυνάμεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία αυτού του τόπου. Θέλουμε να απευθυνθούμε στην ψυχή της παράταξης, τους κοιτάμε στα μάτια, πιστεύουμε ότι το Πασόκ, όπως σήκωσε στη διαδρομή της ιστορίας του τη σημαία ψηλά, όπως είναι υπεύθυνο για τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έγιναν στον τόπο, και τώρα μπορεί να δώσει την προοδευτική λύση που χρειαζόμαστε για να φύγουμε μπροστά. Η Ελλάδα μπορεί, οι Έλληνες μπορούμε, αγωνιζόμαστε και με το Πασόκ θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Καλώς όρισες! Καλώς όρισες, πρόεδρε! Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Η συσπήρωση της παράταξης θα αλλάζει επίπεδα. Σήμερα, 20 του Απρίλη, είναι μια μέρα συμβολική. Σήμερα έχουμε για τελευταία μέρα δημοσκοπήσεις, έρευνες της κοινής γνώμης. Είναι θυμωμένοι, οργισμένοι, απογοητευμένοι, επιθετικοί, αλλά εν τέλει αμήχανοι. Είναι πολλοί αυτοί που αρνούνται να απαντήσουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δηλώνουν ότι θα αποφασίσουν τελευταία εβδομάδα, τελευταία στιγμή. Βουλιδάκης Ιωάννη, Καρατής Πανικός, είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης
και να απαντήσω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σήμερα μίλησα για όλα τα μεγάλα έργα, για τον βόρειο οδικό άξονα που πρέπει να ολοκληρωθεί με τους καθέτους δρόμους, για την προοπτική του νότιου άξονα, για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, για έργα δηλαδή εθνικού επίπεδου, για τους αγρότες της Κρήτης και για το πώς μπορεί να συγκροτηθεί το περιφερειακό μοντέλο ανάπτυξης στην Κρήτη, που είναι ένας ευλογημένος τόπος, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Όλα αυτά είναι τώρα εφικτά επειδή μειώσαμε το δημόσιο χρέος, επειδή κάναμε αυτό που κάναμε με το PSI, επειδή θα πληρώνουμε μικρότερους τόκους κάθε χρόνο, επειδή έχει σταθεροποιηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα υποδομής. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε καθυστερήσει πολλές, αλλά σημασία έχει ποιος μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Έχουμε μιλήσει και μιλάμε για το παρελθόν, σημασία έχει το μέλλον. Άγγελε, παίρνεις τα παιδιά από εδώ. Συγγνώμη, το προφέρω εδώ πιστό. Άγγελε, παίρνεις τα παιδιά και τα δύο. Έλα, παιδιά, 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 παιδιά. Κύριε Παπαδάκη, είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που υπήρχε σήμερα στο... Το μήνυμα που ρωτήσατε. Νομίζω ότι πράγματι στο Κλειστό του Λίντο ο λαός του Ηρακλείου με τη μαζική συμμετοχή του έστειλε ένα μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που πραγματικά περνάμε η συμμετοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Θεωρώ ότι το μήνυμα πραγματικά έχει σταλεί σε όλη την Ελλάδα, ένα μήνυμα νίκης. Έγινε ένα νέο ξεκίνημα από το Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, από το Ηράκλειο, με τις θέσεις της προτάσεις του για την επόμενη μέρα, που κατέθεσε ένα πρόγραμμα προοπτικής και ελπίδας για τη χώρα. Ένα πρόγραμμα που εξηγεί και απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, μιλώντας για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Θεωρώ ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Πιστεύουμε στη νίκη και θα αγωνιστούμε για αυτή. Βγάλει, έβαλε στην πλαγούρα, Βέβαια, αφήνω.